Η εγωιστική ιδέα ότι είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν, με το πέρασμα του χρόνου έχει αρχίσει να ξεδωριάζει, μιας και ανακαλύπτονται όλο και περισσότεροι πλανήτες που ήδη έθεταν ή ακόμα και σήμερα διαθέτουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ζωής. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις για την ύπαρξη ζωής σε άλλους πλανήτες, μιας και δεν είμαστε ακόμα τεχνολογικά σε θέση να προσεγγίσουμε κάποιο τέτοιο πλανήτη. Από τα αρχαία χρόνια βλέπουμε την αιμονή του ανθρώπου για τον άγνωστο κόσμο του σύμπαντος και την ανάγκη του να δώσει μια εξήγηση, τις περισσότερες φορές ίσως λανθασμένη, μιας και δεν διέθετε την κατάλληλη τεχνολογία για να αξιολογήσει ένα συμπαντικό φαινόμενο. Πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί φαίνεται να έχουν αφήσει σημάδια όχι μόνο ύπαρξης εξωγήινης ζωής, αλλά και επαφής με αυτήν. Βέβαια και πάλι δίνονται πολλές ερμηνείες στο καθένα από αυτά. Αφήνοντας τον αρχαίο κόσμο, θα δούμε ότι από τα μέσα του 20ου αιώνα ξεκίνησαν όλο και περισσότερες μαρτυρίες για τη θέαση UFO. Ορολογία που δόθηκε από τον καθηγητή αστρονομίας Joseph Allen Hynek και στα ελληνικά μεταφράζεται σε άγνωστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Η Αμερικανική Αεροπορία, προσπαθώντας να δώσει μια λογική εξήγηση σε αυτά τα φαινόμενα, το 1952 ξεκίνησε το πρόγραμμα Κιανή Βίβλος, όπου συμμετείχε και ο καθηγητής Χάινεκ. Παρ' όλα αυτά, οι εξηγήσεις που έδινε η Αμερικανική Αεροπορία στα φαινόμενα δεν έπειθαν μεγάλη μερίδα του κόσμου που φαίνεται να συναρπάζονταν με την ιδέα της ύπαρξης εξωγήινων. Τις περισσότερες φορές αποδείχθηκε πως οι μαρτυρίες ήταν ψευδείς και σκοπό είχαν τη δημόσια αυτοπροβολή του ατόμου που τις διέδιδε. Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις που δεν μπόρεσε να δοθεί μια λογική εξήγηση σε μαρτυρίες που, αν και τα άτομα που τις έδιναν δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους, συνέπεπταν απόλυτα. Πολύς λόγος έχει γίνει για το συμβάν κοντά στην περιοχή Roswell στο Νέο Μεξικό, την 7η Ιουλίου του 1947. Η τότε επίσημη ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού ανέφερε πτώση μετεωρολογικού μπαλονιού, ανακοίνωση που εκείνη την εποχή έγινε αποδεκτή. Τη δεκαετία του 1980 η υπόθεση ήρθε και πάλι στο προσκήνιο, διχάζοντας την κοινή γνώμη, μιας και οι υποστηριχτές του UFO πιστεύουν μέχρι και σήμερα ότι τα συντρίμια ανήκαν σε εξωγήινο σκάφος που κατέπεσε στην περιοχή και ότι η ανάκτηση του σκάφους συγκαλύφθηκε από το στρατό. Αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 90 υπήρξαν αναφορές που μιλούσαν μέχρι και για περισυλλογή πτωμάτων εξωγήινων, αλλά και διαδικασίας νεκροψίας που έλαβε χώρα στο Roswell. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι και σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί τι πραγματικά συνέβη, καταντάσσοντας την υπόθεση σε μία από τις κορυφαίες θεωρίες συνωμοσίας. Στη χώρα μας φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον για το θέμα, μιας και βρίσκουμε μεγάλο όγκο μαρτυριών θέασης UFO. Μάλιστα, η Κέρκυρα είναι ένα από τα μέρη με μεγαλύτερη αναφορά σε τέτοια φαινόμενα. Αλλά σε αυτό θα επιστρέψουμε παρακάτω στο βίντεο. Πριν κάποια χρόνια, στην ελληνική τηλεόραση βλέπαμε πολλές εκπομπές που ασχολήθηκαν με το αν υπάρχει εξωγήινη μορφή ζωής, αλλά και κατά πόσον μας επισκέπτεται. Δυστυχώς αυτές οι εκπομπές καλούσαν συνήθως γραφικούς και αναμφίβολης νοημοσύνης ανθρώπους, χωρίς να προσπαθούν να προσεγγίσουν το θέμα με σοβαρότητα. Πάντα όμως υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Στην Κέρκυρα, όπως προανέφερα, ακούμε συχνά ιστορίες από κάποιο γνωστό μας για ένα βράδυ που, κοιτάζοντας στο σκοτεινό ουρανό, διέκρινε ένα φωτεινό αντικείμενο να περνάει με μεγάλη ταχύτητα και να χάνεται στο σκοτάδι. Τέτοιες παρόμοιες ιστορίες υπάρχουν πολλές. Εμείς σήμερα θα κάνουμε μία αναδρομή στις θεάσεις που έκαναν περισσότερο αίσθηση στην Κέρκυρα, αλλά και μαρτυρήθηκαν από πολλούς κατοίκους του νησιού. Το βράδυ της 11ης Φεβρουαρίου του 1988, έχει ξεκινήσει το καθιερωμένο ταξίδι της η πτήση 608 από Αθήνα προς Κέρκυρα. Και ενώ όλα φαίνεται να είναι ευνοϊκά, ξαφνικά ένα υπτάμενο αντικείμενο που εκπέμπει εκτυφλωτικό φως φαίνεται να είναι σε πορεία σύγκρουσης με το αεροπλάνο. Παρ' όλα αυτά, το αντικείμενο, κάνοντας την τελευταία στιγμή ένα αστραπιαίο ελιγμό, αποφεύγει το αεροσκάφος που έχει ξεκινήσει διαδικασία προσγείωσης.
Ο κυβερνήτης ανέφερε πως το φως είχε τόση ένταση που του ήταν αδύνατο να εντοπίσει τα φώτα του αεροδρομίου και αμέσως κατέβασε το αεροπλάνο στα 1000 πόδια για να ξεκινήσει τη διαδικασία προσγείωσης. Μετά την προσγείωση, το αντικείμενο συνέχισε να ύπταται για περισσότερο από 30 λεπτά πάνω από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Ενώ εντύπωση έκανε το γεγονός ότι δεν δόθηκε καμία εντολή για αναγνώριση και αναχέτηση του αντικειμένου. Αν και το περιστατικό τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας και εκτός συνόρων, μιας και την είδηση φαίνεται να μετέδωσαν και ξένα μέσα, δεν δόθηκε καμία επίσημη εξήγηση. Το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι ίσως η πιο σημαντική περίοδος για το νησί, μιας και οι εορτασμοί προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Το Πάσχα του 96, τα βεγγαλικά της Ανάστασης μάλλον προσέλκυσαν τουρίστες και εκτός πλανήτη. Το περιστατικό συνέβη ανήμερα του Πάσχα του 96 στο χωριό Ποταμός, που βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη της Κέρκυρας. Ενώ λοιπόν το πασχαλινό τραπέζι έλαβε τέλος και κάποιοι κάτοικοι του χωριού επέστρεφαν στα σπίτια τους, διέκριναν 4 σφαιρικά αντικείμενα κόκκινου χρώματος να πετούν πάνω από την περιοχή. Σταδιακά, τα αντικείμενα κατέβηκαν από τα 200 στα 150 μέτρα, ενώ μετά από λίγο απομακρύνθηκαν με μεγάλη ταχύτητα. Το όλο φαινόμενο συνοδεύονταν και από έναν υπόκοφο ήχο που όμοιό του δεν είχαν ακούσει. Στο σημείο που προσέγγισαν τα αντικείμενα προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε δέντρα αλλά και κτίρια. Αν και οι τοπικές αρχές απέδωσαν τις ζημιές σε ξαφνικό ρούφουλα, δηλαδή θύελλα που έπληξε την περιοχή, μετά την παρέμβαση γνωστού ερευνητή, οι ζημιές δεν φαίνεται να τέριαζαν σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Όσο για τα 4 αντικείμενα, οι αρχές υποστήριξαν πως ήταν φώτα αεροπλάνων, κάτι που διαψεύστηκε από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου της Κέρκυρας, μιας και τη συγκεκριμένη ώρα δεν εκτελούνταν καμία πτήση στην περιοχή. Βέβαια, δεν υπήρξε και καμία επιβεβαίωση για τα 4 αντικείμενα, μιας και το αεροδρόμιο δεν διαθέτει ραντάρ. Το περιστατικό τράβηξε το ενδιαφέρον των τοπικών μέσων ενημέρωσης που έκαναν ειδικές εκπομπές για το θέμα, ενώ προβλήθηκαν και μαρτυρίες από κατοίκους του χωριού. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βρούμε κάποια αρχεία από εκείνες τις εκπομπές. Τελικά, ποια είναι η αλήθεια για όλα αυτά? Ίσως κάποια στιγμή να τη μάθουμε. Ίσως και όχι. Όπως και να έχει, σίγουρα ιστορίες σαν αυτές μας δείχνουν πως ακόμα δεν είμαστε ικανοί να εξηγήσουμε πολλά από τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, όπως το γιατί κάποιος να φτιάξει γεμιστά χωρίς χυμά. Αυτό ήταν, παιδιά. Αν έχετε και εσείς παρόμοιες ιστορίες, γράψτε μας κάτω στα σχόλια. Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε με καινούργια βίντεο, κάνοντας like και subscribe.